Φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, συνοδοιπόροι στον τιμημένο δρόμο του ήρωα Γρηγόρη Λαμπράκη, αλλά και στη διαχρονική διαδρομή του αγώνα για την ειρήνη. Έχοντας την τιμή να εκπροσωπώ την κίνηση για την Εθνική Άμυνα, θα ήθελα καταρχάς να δηλώσω ότι είναι μεγάλη χαρά και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που βρισκόμαστε εδώ μαζί με εσάς που δραστηριοποιείστε και αγωνίζετε για την ειρήνη. Αποτείουμε φόρο τιμής στον δολοφονημένο Γρηγόρη Λαμπράκη, στον εκτελεσέντα Νίκο Νικηφορίδη και τους χιλιάδες αγωνιστές στην Ελλάδα και τον κόσμο που έδωσαν μάχες και ακόμα και αυτή τη ζωή τους για τη διασφάλιση της ειρήνης. Η σημερινή πορεία δεν ήταν απλά μόνο μία εκδήλωση ιστορικής μνήμης και απόδοσης τιμής. Κάθε βήμα μας στη σημερινή διαδρομή ήταν και μια σκέψη για το ποιος, πού, πώς, γιατί, ώστε με την ολοκλήρωση της πορείας να έχουμε φτάσει στη ρίζα των αιτιών που προκάλεσαν και προκαλούν αυτά τα γεγονότα και να έχουμε σαφή θέση για το ορθώς έχει τη συνέχιση του αγώνα. Προς τα πού θα πρέπει να κατευθυνθεί σήμερα και με ποιους τρόπους αυτός ο αγώνας για κοινωνική απελευθέρωση, απαλλαγή από κάθε οικονομική εκμετάλλευση εναντίον των υπεριαλιστικών ενώσεων και των ευκαιριακών ψευτοαποκαλούμενων συμμαχιών, τους υπεριαλιστικούς πολέμους και τις αιτίες που τους προκαλούν. Αγώνας εναντίον των δυνάμεων που έχουν ανάψει τις μηχανές του πολέμου. Εναντίον αυτών που παρήχαν και εξακολουθούν να παρέχουν τη συνδρομή τους και να στηρίζουν τις διάφορες συγκρούσεις όπως αυτές στη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Μάλι, τη Σομαλία, τη Λιβύη, την Παλαιστίνη, την Ουκρανία και αλλού. Συγκρούσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή συνόρων και τη διάλυση κρατών, τη διάλυση κοινωνιών, τη δημιουργία φτώχεια σε λαούς, τον ξεριζωμό των αθώων πολιτών και τη δημιουργία εκατομμυρίων εξαθλειωμένων προσφύγων και μεταναστών. Ένας αγώνας που τις τελευταίες δεκαετίες δίνεται μέσα από τις πιο αντίξωες συνθήκες που τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι τα ασήκωτα βάρη της οικονομικής κρίσης που έχουν φορτωθεί στις πλάτες του λαού, η δραματική αύξηση της επιθετικότητας του υπεριαλισμού, η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση για ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στις εγκληματικές γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και η συνεχιζόμενη οικονομική αιμορραγία για τη χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ με δισεκατομμύρια. Ζούμε σε μια εποχή που τη φρίκη του πολέμου δεν την υπενθυμίζει κάποιο μακρινό παρελθόν, αλλά η σκληρή πραγματικότητα. Οι υπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν επιδοθεί για μια ακόμα φορά σε έναν ανελαίητο αγώνα εξουσίας. Για άλλη μια φορά, το αυτονόητο δικαίωμα της ειρηνικής συμβίωσης και συμβίωσης των λαών μπαίνει άμεσα στο στόχαστρο λόγω της έντασης του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, της περιοχής και των δρόμων μεταφοράς τους. Η ραγδαία υλοποίηση των επικίνδυνων γεωπολιτικών σχεδιασμών τους, τόσο σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και αλλού, δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία. Ο ενεργειακός πλούτος της χώρας έχει μπει στο στόχαστρο μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα όλο και περισσότερο στα σχέδια των ισχυρών. Στη Μεσόγειο έχει συσσωρευτεί μεγάλη δύναμη πυρός από όλους τους μεγάλους παίχτες και γι' αυτό το λόγο η περιοχή μας είναι μια πυρηδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί. Σε αυτό το περιβάλλον η ελληνική κυβέρνηση, μιλώντας τάχα για γεωστρατηγική αναβάθμιση, ουσιαστικά προσπαθεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της χώρας στα σχέδια ακριβώς των υπεριαλιστών και γι' αυτό δεν παρέχει απλά βάσεις και κάθε λογής διευκολύνσεις στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε άλλο πρόθυμο υποστηρικτή των υπεριαλιστικών σχεδίων, αλλά μετατρέπει όλη τη χώρα σε μια τεράστια βάση, παραδίδοντας στην ουσία την κυριαρχία στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Με τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση, αντί να το συνταξιοδοτήσει και να αποχωρήσει από αυτό, αναλαμβάνει την επιτήρηση και ασφάλεια του εναέριου χώρου βόρειων κρατών, διαφημίζοντάς την μάλιστα σαν τεράστια επιτυχία, τη στιγμή που αφισβητούνται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως αυτός ο εθνικός ενέργειος χώρος και τα χωρικά μας ύδατα, ενώ συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Κύπρο.
Ο λαός μας δεν έχει να κερδίσει τίποτα παραχωρώντας γη και είδος στους υπεριελιστές και τις επεμβάσεις τους. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, εμείς, που είστε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, γνωρίζοντας ίσως καλύτερα από τους περισσότερους να εκτιμάμε την υπέρτατη αξία της ειρήνης, στη διάρκεια της πολύχρονης επαγγελματικής μας ζωής, εκπαιδευτήκαμε να υπερασπιζόμαστε τα σύνορα της πατρίδος, τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την ασφάλεια του λαού. Και θα πράξουμε το καθήκον μας όποτε και αν παραστεί ανάγκη. Το ίδιο ζητάμε για τους ενεργείας συναδέλφους, από τα στρατευμένα μας παιδιά και από το λαό μας, αν ποτέ κληθεί να το κάνει. Αυτό είναι μια υπόσχεση αλλά και ένα μήνυμα που απευθύνουμε σημειολογικά σήμερα από αυτό το χώρο. Δηλώνουμε ότι θεωρούμε απαράδεκτα εγκληματική και καταστροφική τη συνολική πολιτική, από την οποία απορρέει και η ολοκληρωτική παράδοση του εδάφους, του αέρα και της θάλασσας της χώρας για την εξυπηρέτηση των σκοπών των υπεριαλιστών του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διατήρηση των πολεμικών βάσεων, η πρόσκληση για εγκατάσταση νέων, η δημιουργία στρατηγίων, η καθημερινή σχεδόν συμμετοχή τμήματων των ενόπλων δυνάμεων σε ασκήσεις πότε με το ΝΑΤΟ, πότε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε με το Ισραήλ και πότε με ευκαιριακούς συμμάχους, είναι πρόβες ενός σχεδιασμένου πολέμου. Το λαϊκό κίνημα έχει χρέος, αλλά και τη δύναμη, αυτόν τον πόλεμο να τον αποτρέψει, ακυρώνοντας βέβαια τις συνθήκες που τον γεννάνε. Στην Ελλάδα των μεγάλων θυσιών ενάντια στο φασισμό, στην Ελλάδα του μαρτυρικού δίστομου, των Καλαβρίτων, της Κεσαριανής, της Κοκκινιάς και τόσων άλλων, και γνωρίζοντας ότι ο εχθρός που αποτελεί το πιο μεγάλο κίνδυνο για την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών ήταν και είναι πάντα ο ίδιος, σας καλούμε στον αγώνα εναντίον του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, της εκμετάλλευσης που γεννά φτώχεια, πολέμους, ρατσισμό, ξενοφοβία, φασισμό. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εμείς οι απόστατοι των ενόπλων δυνάμεων, μέλη της κίνησης για την Εθνική Άμυνα, ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με όλους τους αγωνιστές και αγωνίστριες του φλιρινικού κινήματος και αγωνιζόμαστε για να σταματήσει αμέσως η συμμετοχή της χώρας μας σε οποιαδήποτε πολεμική προετοιμασία και σχεδιασμούς για την οποιοδήποτε τρόπο ανάμειξή της σε υπεριαλιστικούς πολέμους. Να κλείσουν τώρα όλες οι βάσεις και τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό. Να επεμπλακεί η Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ και καλούς αγώνες.